το κινητό θα δείξει τις τυχόν βλάβες που υπάρχουν στο αυτοκίνητο και όχι μόνο. Τι προκύπτει λοιπόν, κάποια σημαντικά στοιχεία. Αυτό που φαίνεται και έχουμε πει και από την πρώτη στιγμή και το έχει πει και ο κ. Δέντες είναι πως δεν φορούσαν οι δύο μπροστινοί τουλάχιστον ζώνες στο αυτοκίνητο. Αυτό δυσκολεύει και την κατάσταση γιατί, όπως έχουμε πει, ο ένας βρέθηκε πάνω στον άλλον, γι' αυτό γίνεται και το DNA και όλη η πορεία με τα ζήνα. Από εκεί και πέρα, 5 μπάρες έχουν μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Το κάθισμα του αυτοκινήτου και το σημείο που βρέθηκε το κάθισμα του οδηγού δείχνει πάρα πολλά. Ρούλα, μπορείς να το πεις αυτό, ότι βρέθηκε λίγο μπροστά το κάθισμα του αυτοκινήτου. Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει και όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να ερευνηθούν. Πρέπει να ερευνηθούν γιατί θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και χώρο. Και φυσικά να σου πω πως μόλις τελειώσουν όλοι, αφού περάσει και ο δικηγόρος της Μίνας σήμερα να δει το αυτοκίνητο θα φύγει. Όπου σήμερα έχει πάει ο δικηγόρος της Μίνας εκεί μαζί με δύο τεχνικούς συμβούλους δικούς του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί και εξετάζουν το αυτοκίνητο αναλυτικά και εκείνοι, γιατί έχουν το δικαίωμα φυσικά να το κάνουν. Από εκεί πέρα το αυτοκίνητο θα φύγει από αυτό το σημείο, θα πάει σε έναν ιδιωτικό χώρο και ο κύριος Δέντες θα έχει τη δυνατότητα να το βλέπει καθημερινά. Θέλει να μελετήσει αρκετά το αυτοκίνητο, να δει όλα τα στοιχεία και να δώσει το πόρισμά του στην οικογένεια του Παντελή Παντελίδη. Το αυτοκίνητο θα μιλήσει, είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία, για να καταλάβω κι εγώ, Ρούλα μου, που έχουμε σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε πει κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Από τη στιγμή που ο κύριος Δέντες μαζί με τους ανθρώπους της Τροχιάς Ελληνικού και μαζί με τους πραγματογνώμονες της Mercedes πήγαν εκεί. Τι είναι τα καινούργια στοιχεία που φέρνουν στην επιφάνεια? Σίγουρα τα στοιχεία που γνωρίζει ο κύριος Δέντες δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά, Ζήνα μου, γιατί θα γραφτούν στην πραγματογνωμοσύνη που επισήμως θα παραδώσει. Και αυτό είναι το σωστό και οφείλουμε να σεβαστούμε την εχεμήθεια που θέλει ο κύριος Δέντες, γιατί πρώτα θα πρέπει να ενημερώσει την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη και το δικηγόρο της οικογένειας. Ένα σημαντικό στοιχείο όμως, και τον είδαμε χαρακτηριστικά να βρίσκεται από την πλευρά του συνοδηγού ο κύριος Δέντες και να μετράει με το μέτρο που βάστηκε με αυτή τη μεζούρα, είναι το σε ποια θέση ακριβώς βρισκόταν τα καθίσματα. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι ότι το κάθισμα του οδηγού βρίσκεται 9 εκατοστά πιο μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να σημαίνει και τίποτε. Τι θέλω να πω με αυτό? Μπορεί να σημαίνει ότι ο άνθρωπος που πιθανόν οδηγούσε το αυτοκίνητο να μην ήταν για να οδηγήσει, άρα πήγε πιο κοντά το καθισμά του, εάν... Λέω παραδείγματα, λέω αυτή τη στιγμή, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε και περιπτώσεις. Τις παίρνουμε όλες. Αν οδηγούσε ο Παντελής, πιθανόν να μην χρειαζόταν να μετακινήσει το κάθισμά του πιο μπροστά για να φτάνει να οδηγήσει και να υπονοεί κάποιος ότι μπορεί να οδηγούσε η συνοδηγός που ήταν πιο κοντή από τον Παντελή. Πώς όταν κάθεσαι βολεύεσαι. Μπράβο. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει, μα αν φορούσε 12 πόντους τακούνι και μπορούσε να οδηγήσει ο οδηγός. Άρα δεν χρειαζόταν και εκείνη να μετακινήσει το κάθισμα. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει, Ζήνα, ότι έτσι κι αλλιώς. Το πώς οδηγεί κάποιος άλλος πάει πολύ μπροστά, ανεξάρτητα από το τι ύψος έχει. Μπορεί εμένα ο σύζυγός μου, δηλαδή, που με περνάει μισό μέτρο, να είναι πιο κοντά στο κάθισμα από ότι θα ήμουν εγώ που είμαι πιο κοντή. Δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ποιος μπορεί να είναι. Ένα όμως στοιχείο σημαντικό που θεωρεί ο κύριος Δέντες ότι υπάρχει και έχει ήδη ενημερώσει αυτούς που έπρεπε να ενημερώσει, είναι ότι το κάθισμα του οδηγού βρισκόταν 9 εκατοστά πιο μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού. Από εκεί και πέρα, μαζί με άλλα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τον πραγματογνώμονα αυτόν, γιατί όπως είπε και η Αγάθη λίγο νωρίτερα. Το όχημα θα πάει. Τον κύριο Δέντε που φωτογραφίζει. Βέβαια. Που είναι εδώ που σας λέω με, μπαίνει στη διαδικασία με το μέτρο που μετρά. Βεβαίως. Όπως είπε η Αγάθη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μαζί με τη Βαλεντίνη, ο κύριος Δέντε το αυτοκίνητο θα μεταφερθεί σε ιδιωτικό χώρο που θα μπορεί ο κύριος Δέντε να το βλέπει πάρα πολύ συχνά.